Τα συλληπιτήριά μου για την. Για το κακό που σας βρήκε. Τι έγινε, τι έγινε, αγαπητέ κύριε. Η κοπέλα δούλευε στο ΣΔΟΕ. Πρέπει να βγει το ΣΔΟΕ σήμερα να πει τι υποθέσεις είχε το κορίτσι στα χέρια του. Από εκεί ξεκινάει. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ότι εδώ στο πιο κεντρικό σημείο, 5,5 ώρα το απόγευμα, βρέθηκε άνθρωπος και σκότωσε το παιδί. Μέρα μεσημέρι. Το ΣΔΟΕ να βγει τώρα και να πει τι υποθέσεις είχε το παιδί στα χέρια του. Στο δεύτερο νεκροταφείο η κόρη σας πήγαινε τακτικά. Τώρα τελευταία πήγαινε από τις αρχές του μήνα που άφηνε λούδια και πεθάνει κάποιος φίλος της. Άρα λοιπόν κάποιοι παρακολουθούσαν την κίνηση αυτή. Ασφαλώς. Βρήκαν ευκαιρία. Τι ώρα έγινε το περιστατικό αυτό? Ασφαλώς. Χθες το απόγευμα στις 6 ώρα. Καταλαβαίνω την ταραχή σας. Ειλικρινά δεν θα ήθελα με τίποτα να είμαι στη θέση σας. Σας ευχαριστώ. Καταλαβαίνω το πόσο ταραγμένος είσαστε. Πρέπει το ΣΔΟΕ να βγει σήμερα να πει το παιδί τι υποθέσεις έχει στα χέρια της. Εσείς συνδέετε την δολοφονία της κόρης σας με τη θέση την οποία είχε στο δικαστικό που ήταν στο ΣΔΟΕ, με τις υποθέσεις που χειριζότανε. Τώρα να βγει το ΣΔΟΕ, τώρα που μιλάμε, να πει τι υποθέσεις είχε το παιδί στα χέρια του. Είχε δεχτεί απειλές η κόρη σας? Το παιδί σε τέτοια πόστα, οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί δεν τα ξέρετε εσείς, δημοσιογράφος δεν είσαι? Τα ξέρουμε, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, τότε τι με ρωτάτε? Όχι, λέω, μήπως είχε υποπέσει στην αντίληψή σας τώρα τελευταία κάποιοι να τις είχαν απειλήσει στη ζωή? Δεν θα το έχανα το παιδί τώρα τελευταία, όχι. Το παιδί θα το είχα συνέχεια στο μάτι μου. Δεν θα το έχανα. Πάντως είναι τραγικό το περιστατικό αυτό. Μέρα μεσημέρι εδώ και σε κεντρικό σημείο να σκοτώσουν το κορίτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που είδαν τι έγινε, μάθατε αν υπάρχουν άνθρωποι? Είναι πολύ κεντρικό το σημείο. Δίπλα είναι Βενζινάτικο, ανοιχτό το όλο το 24ωρο. Δίπλα είναι λεωφόρος Ηρακλείου, δουλεύει μέρα νύχτα πέρα δόθε. Δεν μπορεί κάποιος. Αυτός ήταν πληρωμένος δολοφόνος για να σκοτώσει το παιδί. Πληρωμένος. Και πισόπλατα το σκότωσε το παιδί. Όχι στα ίσα. Ακριβώς. Πισόπλατες μαχαιριές έχετε δει. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι θα τις φάει από μένα. Ορκίζομαι στον τάχο του παιδιού μου και στη μνήμη του παιδιού μου ότι όποιος και να έρθει να τον σκοτώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει. Ακόμα και μέσα στη φυλακή θα πω και να τον σκοτώσω. Καταλαβαίνω την οργή σας, αγαπητέ φίλε. Καταλαβαίνω την οργή σας. Σας είπα, ορκίζομαι στον τάχο του παιδιού μου και στη μνήμη του και μέσα στη φυλακή θα πω και να τον σκοτώσω. Και ας έρθει αυτό το μπορδέλο το κράτος να με πιάσει. Πολύ ασφάλεια έχει ο πολίτης. Αγαπητέ κύριε, την κυνήγησε απ' έξω και κατέληξε στο νεκροταφείο η κόρη σας ή μέσα στο νεκροταφείο έγινε το φωνικό? Τώρα ήρθα εδώ να μάθω από το φύλακα, δεν ξέρω. Έτρεχα στην κατάκια στο νεκροτομείο όλη νύχτα και τώρα ήρθα εδώ να δω τι γίνεται. Τι ενημέρωση σας έδωσε? Σας έδωσε ενημέρωση η αστυνομία? Τίποτα, όχι. Εμείς παρά την ταραχή σας θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας για να ακουστεί και αυτό το μήνυμα. Γιατί ο άνθρωπος συνδέει τη δολοφονία της κόρης του με τη θέση που είχε στο δικαστικό ΣΔΟΕ. Να βγει το ΣΔΟΕ σήμερα και να πει τι υποθέσεις είχε το παιδί στα χέρια του. Είναι πολύ σημαντική η καταγγελία αυτή. Και αν είχε πολύ σοβαρές υποθέσεις, έπρεπε το παιδί να το φυλάνε μέρα νύχτα. Εμείς θέλουμε για μία ακόμα φορά να σας συλληπιθώ. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, αγαπητέ φίλε. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Και έχετε. Και υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα που αντιλαμβάνονται. Αντιλαμβάνονται την οργή σας. Την αντιλαμβάνονται την οργή σας. Ο Αμύρος ο Πολίτης είναι στο έλεος του Θεού. Δεν υπάρχει αστυνομικό στον δρόμο. Το φλαμπουράρι τον εφυλάνε 100 άτομα το 24ωρο. Τράβα τώρα να του ζει εκεί πέρα και πάρε με τηλέφωνο. Μιλάμε για ένα κράτος πορδέλο και ένα κράτος ξεχαρβαλωμένο. Απλώς μας έχουν γραμμίσει τη φορολογία. Τι να πει ο άνθρωπος? Τώρα είναι σε κατάσταση. Καταλάβατε. Δεν έχουν πρέσβει. Εγώ την οργή σας την καταλαβαίνω. Και αν είναι κοινό εγκληματία, πάλι ο κράτος θέλει. Με την ασφάλεια που παρέχει στον πολίτη. Ό,τι και να πείτε, η οργή σας είναι δικαιολογημένη. Χάσατε το παιδί σας. Ένα ούτε 24 χάσατε το παιδί σας. Αγαπητέ φίλε. Ένα διαμάντι. Αυτό δεν ήταν παιδί, ένα διαμάντι. Θέλω... Όπως ακούτε, ένα διαμάντι.